Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα νέο βίντεο. Σε ένα βίντεο που μου έχετε ζητήσει πάρα πολύ εδώ και αρκετούς μήνες. Βασικά θα είναι στο περίπου, δεν θα είναι το ολοκληρωμένο house tour έτσι όπως το θέλετε, αλλά θα τα πάρω λίγο σιγά σιγά, θα σας δείχνω δωμάτιο, γιατί ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με όλο το σπίτι. Το σπίτι πλέον είναι κατοικήσιμο από την ανακαίνιση και μετά. Απλά δεν έχουμε πάρει όλα τα έπιπλα τα οποία θέλουμε, δεν έχω βρει κάτι που να μου ταιριάζει ακόμα. Και γενικότερα θέλω όταν θα είναι έτοιμοι όλοι οι χώροι, τότε να σας τους δείχνω σιγά σιγά. Και επειδή ο μοναδικός χώρος μέχρι στιγμής που είναι 100% έτοιμος είναι το μπάνιο, θα ξεκινήσουμε με ένα bathroom tour. Το κακό είναι ότι επειδή η ανακαίνιση, όπως σας είχα πει, έγινε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ ξαφνικά, γιατί φοβόμασταν λόγω του θέματος που είχαν τα προηγούμενα πλακάκια που σας είχα πει και μας είπαν ότι μπορεί ξαφνικά να πάσα ώρα και στιγμή να σκάσουν, και επειδή φοβηθήκαμε για τον μικρό, έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Πραγματικά το πρωί το μάθαμε, μέχρι το απόγευμα είχαμε μετακομίσει και μετά από λίγες μέρες ξεκίνησαν οι εργασίες. Δεν πρόλαβα πάνω σε αυτόν τον πανικό και σε αυτή την ταραχή να σας βγάλω ένα βίντεο με το μπάνιο πως ήταν πριν, όμως έχω κλέψει κάποια πλάνα από ένα παλιό βίντεο, ένα παλιό bathroom tour που σας είχα κάνει, εδώ τώρα κάτι με ενοχλεί, ένα από παλιό bathroom tour που σας είχα κάνει, θα σας βάλω και κάποιες φωτογραφίες τώρα εδώ όσο σας μιλάω από το πως ήταν το μπάνιο κατά τη διάρκεια της ανακαίνησης, και θα σας πάρω τώρα κλασικά με την καμερούλα στο χέρι να σας δείξω το μπάνιο πως έχει γίνει και πως είναι σήμερα. Υπάρχουν 1-2 έπιπλα τα οποία έχω προσθέσει στο μπάνιο, τα οποία ναι μεν μου αρέσουν, αλλά δεν είναι στο 100% από αυτό που θα ήθελα να υπάρχει μέσα στο μπάνιο. Το ένα το έπιπλο, ενώ είχα βρει στα IKEA ένα πάρα πολύ ωραίο έπιπλο μπάνιο, μια τέλεια ραφιέρα, και ενώ στο e-shop έλεγε ότι την περιμένουν και όντως είχα πάρει τηλέφωνο και μου είχαν πει ότι την περιμένουν, ξαφνικά ενώ μου είχαν πει σε 2 εβδομάδες θα έρθει, τσακ, δεν ξέρω τι μου κάνανε, πως μου φερθήκανε έτσι και μου είπαν ότι όχι, έχει καταργηθεί από τον Αύγουστο του 20 και δεν ξέρανε γιατί υπήρχε ακόμα η φωτογραφία μέσα στο e-shop, μάλλον την είχαν ξεχάσει, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Και στενοχωρήθηκα αρκετά γιατί πραγματικά είναι ένα έπιπλο το οποίο ταιριάζει ακριβώς και οι διαστάσεις και το χρώμα του και τα όλα του, αλλά δεν πειράζει, βρήκα ένα άλλο το οποίο κάνει τη δουλειά του για την ώρα. Θα σας το δείξω τώρα μέσα, και ένα επιπλάκι που έχω βάλει μέσα στην ντουζιέρα, γιατί πλέον έχουμε ντουζιέρα και όχι μπανιέρα. Θα σας το δείξω γιατί και γι' αυτό δυσκολεύτηκα να βρω κάτι, και αυτό το έχω σχετικά προσωρινά, αν και αυτό μπορεί να μην μου αρέσει εμφανισιακά, αλλά είναι πάρα πολύ βολικό, πάρα πολύ βολικό. Τέλος πάντων, θα σας τα δείξω, μήπως έχετε κι εσείς κάποιες ιδέες και να μου προτείνετε κάτι. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο νομίζω για το μπάνιο. Το μπάνιο απλά θέλω να σας πω ότι είναι το μοναδικό που έχει αλλάξει ριζικά. Δεν έχει μείνει τίποτα ίδιο μέσα στο μπάνιο. Όλα είναι διαφορετικά. Και αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και πάμε να δούμε το νέο ανανεωμένο μας μπάνιο. Να σας το δείξω λίγο έτσι με μια πρώτη ματιά. Πώς έχει αλλάξει πάρα πολύ εντελώς και τα χρώματα. Παλιά, αν θυμάστε, ήταν μπλε με λευκό. Τώρα είναι όλα γκρι και λευκά. Εντελώς διαφορετικό, δεν κλείνω γιατί κάνει αντίλαλο τώρα στο μπάνιο, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το πιο αγαπημένο κομμάτι μου μέσα στο μπάνιο, που είναι αυτός εδώ ο καθρέφτης. Και βάλαμε από πίσω κρυφό φωτισμό, όπου τον αφήνουμε αναμένο έτσι και έχει ένα πιο χαλαρό φωτισμό και δεν χρειάζεται να ανοίγουμε τις απλίκες. Κάποιες φορές εντάξει τις ανοίγουμε όταν κάνουμε μπάνιο και λοιπά, ειδικά τον μικρούλι ανοίγουμε και τις απλίκες, αλλά γενικότερα αυτός ο φωτισμός και το πρωί και το βράδυ είναι ιδανικός και είναι πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, το έπιπλο που επιλέξαμε για τον νηπτήρα είναι αυτό εδώ, έχει και 3 ντουλάπια, εδώ πέρα έχω δικά μου προσωπικά ήδη. Και από εκεί, θα σας δείξω τώρα, χαμός γίνεται. Και εδώ έχω έτσι διάφορα καθαριστικά κλπ. Αυτή εδώ είναι η μπαταρία μπάνιο, την οποία μόλις την είδα την αγάπησα, γιατί δεν ήθελα να βγει πάρα πολύ μοντέρνο το μπάνιο, ήθελα να έχει έτσι και πιο μπαρόκ στοιχεία μέσα, όπως επέλεξα και παρόμοια πιαστράκια για τις πετσέτες, πώς αλλιώς να τα πω δεν ξέρω. Το ίδιο και στο χαρτί υγείας. Οπότε αυτή είναι η γωνία με τον καθρέφτη και τον νηπτήρα μας. Και από εδώ πήραμε αυτή εδώ την ντουλάπα, η οποία είναι ίδια με την εταιρεία αυτή του νηπτήρα, είναι από την εταιρεία Drop. Να σας τα λέω για να σε περίπτωση που σας
Που ρωτήσατε ή κάτι, τώρα μην με ρωτήσετε όμως για τις απλίκες. Πραγματικά τις βρήκα στο Google έτσι όπως έψαχνα απλίκες μπάνιου. Βρήκα αυτές, δεν θυμάμαι να σας πω. Αυτά είναι την εταιρεία Draw πάντως. Έχει πάρα πολλά ράφια. Βάζουμε κάτω-κάτω τα άπλυτα και από πάνω προϊόντα. Τα πιο πολλά ράφια πάλι είναι δικά μου. Καημένο ο κανάκι, τον έχω στριμώξει εκεί σε ένα ράφι. Αλλά εντάξει, οι άντρες δεν έχουν τόσο πολλά. Και επειδή δεν μου φτάσανε εδώ μέσα πολλά, κράτησα το καλάθι που είχα από το προηγούμενο μπάνιο και έχω βάλει εκεί πέρα κάποια προϊόντα τα οποία χρειάζομαι. Προϊόντα για καθάρι. Όχι προϊόντα δικά μου. Και από εδώ είναι το ένα το έπιπλο από αυτά που σας έλεγα ότι είχα βρει ένα άλλο στα IKEA αλλά την πάτησα και δεν υπήρχε. Λοιπόν, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο το οποίο είχε θήκη για χαρτιά υγείας και από πάνω να βάλεις έτσι διάφορα πραγματάκια. Αλλά έψαχνα πάρα πολύ, πάρα πολύ, όχι μόνο στα IKEA, έψαχνα παντού σε διάφορα καταστήματα, στο Google. Προσπαθούσα να βρω κάτι το οποίο να μου ταιριάζει και να με βολέψει, δεν βρήκα τίποτα. Και βρήκα αυτό εδώ, στα IKEA, τυχαία, δεν ξέρω, το είχαν βάλει εκεί στην έκθεσή τους και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε πήρα καλάθια, έβαλα από κάτω τα καλαθάκια με χαρτιά υγείας και στο πάνω το ραφάκι έχω βάλει ένα διακοσμητικό λουλουδάκι το οποίο είναι αληθινό. Τώρα το πόσο καιρό θα αντέξει στα χέρια της Μαρινέλης δεν ξέρω, το έχω ήδη μία εβδομάδα. Θα σας πω πότε θα το πεθάνω και αυτό γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι τους κάνω. Εδώ κοντεύω να καταστρέψω τα ψεύτικα, δεν θα καταστρέψω τα ζωντανά. Και εδώ πέρα έχω κρατήσει αυτά εδώ πέρα που χρησιμοποιούμε πιο συχνά βαμβάκια και για τα αυτιά μας τις μπατονέτες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε άλλη μια πετσέτο θήκη ή πετσέτο κρεμάστρα, δεν ξέρω, πάλι στο ίδιο στυλ. Και από εδώ είναι η ντουζιέρα μας, η οποία με απέδεψε πάρα πολύ όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το μπάνιο, αν θα θέλω ντουζιέρα τελικά ή αν θα θέλω μπανιέρα. Δεν ξέρω, τον είχα τον φόβο αν δεν θα με βολέψει, αλλά χαίρομαι που πήρα αυτή την απόφαση. Παιδιά, είμαστε περίπου 6 μήνες τώρα μετά την ανακαίνιση και θέλω να σας πω ότι μόνο που δεν έχω να καθαρίζω μπανιέρες και να τρίβω την μπανιέρα, οι ντουζιέρες καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα. Δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι γι' αυτό. Αφήστε που είναι και πολύ εύκολο και με το μωρό έχω βολευτεί, έχω βρει τον τρόπο μου. Έχουμε το μπανιερό του για τον μπανάκι του κανονικά, τον κάνω και ντουζάκι πάρα πολύ ωραία και εύκολα. Λοιπόν, και έχω εδώ πέρα βάλει δύο, όχι εγώ, καταλαβαίνετε, έχουν βάλει άνθρωποι εδώ πέρα αυτές τις πιαστρούλες και έχουμε βάλει τα σφουγγάρια μας. Από εδώ επιλέξαμε να έχει αυτό το λεγόμενο ταψί, πάλι σε πιο μπαρόκ στυλ, ήταν σε τόλα και η μπαταρία της ντουζιέρας και η μπαταρία του νηπτήρα. Οπότε επιλέξαμε αυτό το στυλ το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, αλλά δεν ξέρω, μου θυμίζει έτσι πιο vintage και τρελαίνομαι, γιατί σας είπα ότι προσπάθησα να μην βγει πολύ 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 μοντέρνο το μπάνιο. Εδώ στη γωνίτσα βάζω το κεράκι μου, το αγαπημένο μου κεράκι από Απιβίτα, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και μου σχομυρίζει όλο το μπάνιο. Και αυτό είναι το έπιπλο που σας έλεγα ότι δεν είμαι σίγουρη, γιατί δεν μου αρέσει οπτικά καθόλου. Είναι πλαστικό, το πήρα από τα IKEA πάρα πολύ οικονομικά, αλλά μας έχει χιλιοβολέψει. Έχω πάνω βάλει αυτά που χρησιμοποιούμε καθημερινά σε σαμπουάν και τέτοια. Από κάτω κάποια τα οποία ή θέλω να δοκιμάσω ή έχω δοκιμάσει και το έχω αφήσει για αργότερα. Και κάτω-κάτω έχω βάλει όλα μας τα φρόλουτρα και έχω και ένα τέλειο φρόλουτρο εδώ να σας δείξω, χριστουγεννιάτικο, που μου έκανε δώρο μια φίλη μου. Και πάμε λίγο να σας μιλήσω για το τζάμι, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλούς στον περιγυρό μου να μου λένε τζάμι στο μπάνιο, από πού φοβάμαι. Πλέον τα τζάμια δεν επεξεγέλασε. Εγώ κιόλας προτίμησα να πάρω ένα τζάμι από γνωστό μου, για να είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Βάλαμε ένα πάρα πολύ χοντρό τζάμι, δείτε, το οποίο είναι τζαμάκι το όπου και να σπάσει και να γίνει κάτι και να σπάσει ή να πέσει, δεν γίνεται κομματάκια. Γίνεται ριζάκι και μένει ενωμένο, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση ατυχήματος. Έχει πάνω και τις σφραγίδες ότι όντως είναι ασφαλεία στο τζαμάκι κλπ. Και παιδιά, αυτό είναι πάνω κάτω το μπάνιο μας. Δεν υπάρχει κάτι νομίζω που να μην σας μίλησα. Να σας δείξω λίγο και τα πλακάκια στο πάτωμα, είναι διαφορετικά. Προτιμήσαμε να βάλουμε πιο μικρά κάτω και μεγαλύτερα για να δίνουν μεγαλύτερο βάθος στους τοίχους. Μου αρέσει και η διχρωμή, δεν τα ήθελα όλα να είναι ίδια, ήθελα κάτω να είναι πιο σκούρο και πάνω πιο ανοιχτό χρωμό. Έχει γίνει πάρα πολύ όμορφο, έχει γίνει πιο όμορφο από ό,τι πίστευα ότι θα γίνει, πραγματικά σας το λέω, δεν ξέρω. Το μπάνιο για μένα από πριν, δεν ξέρω αν θυμάστε που πάντα θα το διακοσμούσα από πριν το μπάνιο μου, να έχει τα κεράκια του, τα αστικάκια του, τα αρωματικά όπως έχω και εδώ. Νιώθω ότι επειδή είναι το τελευταίο πράγμα που θα μπω πριν κοιμηθώ και το πρώτο πράγμα μόλις ξυπνήσω, ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ όμορφα διακοσμημένο και να είναι ένας χώρος που με ευχαριστεί, γιατί πραγματικά το τελευταίο πράγμα που θα κάνω να έρθω στο μπάνιο, να πλύνω το προσωπικό
πρόσωπό μου, να ξεβαφτώ, να πλύνω τα δόντια μου και το πρωί η ίδια διαδικασία μόλις ξυπνήσω. Όσες με παρακολουθείτε χρόνια, σίγουρα θα σας κάνει εντύπωση, γιατί θα θυμάστε ότι εδώ πέρα ήταν το πλυντήριο. Το πλυντήριο το πήραμε από εδώ και το πήγαμε στην αποθήκη, όπου στην αποθήκη υπήρχε ένας χώρος και το έχω φτιάξει σαν πλυσταριό πλέον. Και πραγματικά έχει ηρεμήσει το κεφάλι μου, γιατί βάζω και ό,τι ώρα θέλω πλυντήριο και δεν μας ενοχλεί. Και μεγάλωσε και ο χώρος εδώ στο μπάνιο. Και επίσης να σας πω ότι ακριβώς εδώ κάτω από τον νηπτήρα έχω αυτό εδώ πέρα το τέλειο καλάθι, το οποίο είναι σωρωτή και με αυτά εδώ πέρα τα καλαθάκια. Και έχω βάλει μέσα τα γυναικείας φύσης προϊόντα, όπως μπορείτε να δείτε, γιατί θέλω να τα έχω κοντά μου όταν έρχεται η ώρα. Οπότε βάζω το καλάθι εδώ και το τραβάω και τα έχω δίπλα μου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και όταν μπαίνει μέσα ούτε καν φαίνεται, ούτε καν το παρατηρεί κανείς, αλλά έχω πάρει έτσι ένα όμορφο καλάθι για να και μου φτιάχνει τη διάθεση που το βλέπω, γιατί μου αρέσει να βλέπω έτσι πράγματα τα οποία είναι τις αρεσκίες μου, να σας το πω έτσι, αλλά και σε περίπτωση που το δει κάποιος είναι έτσι ένα πολύ όμορφο καλάθι, αλλά γενικότερα αν έρθει κάποιος επισκέπτης πραγματικά δεν το παρατηρείς εύκολα, δηλαδή πρέπει ο άλλος να σου ψάξει το μπάνιο για να το δει. Αυτό είναι το μπανάκι μας, να σας το δείξω έτσι άλλη μία φορά. Μήπως θέλετε να πάρετε κάποια ιδέα, γιατί βλέπω ότι πολλές κοπελές είστε σε φάση ανακαίνησης, μου στέλνετε πολλά μηνύματα. Και αυτά, ό,τι απορία έχετε για το τι πήρα από πού, πείτε μου, να σας πω, τα περισσότερα σας τα είπα νομίζω. Και δεν νομίζω ότι θα έχετε κάποια πουρέλα, αλλά ό,τι θέλετε να μου πείτε. Το μόνο που δεν θυμάμαι πραγματικά είναι οι απλίκες. Δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα, γιατί είναι οι δεύτερες απλίκες. Είναι η δεύτερη, το δεύτερο ζευγάρι από απλίκες που πήρα. Είχα πάρει στην αρχή μαύρες, γιατί στην αρχή ήταν να είναι όλα μπαταρίες και όλα τα υπόλοιπα μαύρα. Έτσι τα είχα στο μυαλό μου. Μετά όμως δεν έβρισκα μπαταρίες που να μου αρέσουν και είπα να το κρατήσω έτσι πιο απλό, με γκρι, λευκό, ασημί. Οπότε αλλάξαμε, βασικά δεν τις αλλάξαμε τις απλίκες, τις έχω κρατήσει, τις έχω στην αποθήκη, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να τις κάνω τις συγκεκριμένες απλίκες και ήταν πανέμορφες, πάρα πολύ ωραίες, είχα ξεκινήσει από τις απλίκες εγώ. Τόσο καλά. Αλλά τελικά δεν. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Ελπίζω να σας αρέσει το νέο μας μπάνιο. Περιμένω να μου πείτε τη γνώμη σας. Αν σας αρέσει και οτιδήποτε που έχετε απορία από πού το έχω πάρει, να μου το γράψετε από κάτω. Αν θέλετε πιο γρήγορα στο Instagram. Γιατί στο Instagram τα βλέπω εννοείται πιο γρήγορα. Και αν θέλετε, ακολουθήστε με εκεί και για περισσότερα. Αυτά. Σας φιλώ πολύ πολύ υλικά. Γεια σας.